Τα 10 θύματα στην Αργεντινή, μεταξύ αυτών και 3 διάσημοι Γάλλοι αθλητές, συμμετείχαν στα γυρίσματα του reality show με τίτλο Drop. Πρόκειται για ένα σουηδικό φορμάτ, στο οποίο 2 ομάδες αθλητών εγκαταλείπονται στην ερημιά μόνο με λίγο νερό και μια συσκευή GPS. Το reality ετοιμαζόταν για λογαριασμό του γαλλικού καναλιού TF1. Σοκαρισμένη η διοίκησή του μετά τη σύγκρουση των ελικοπτέρων, αποφάσισε να ακυρώσει τα πάντα. Τέτοια γεγονότα δεν θα θέλαμε ποτέ να αντιμετωπίσουμε. Για εμάς είναι τραγικό, διότι θέλαμε απλώς να φέρουμε χαρά, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ζούμε ένα δράμα, λέει ο διευθύνων σύμβουλος του καναλιού. Είναι μια μαύρη σελίδα για την TF1 και τα reality παιχνίδια. Το 2013, στη γαλλική εκδοχή του Survivor, με τίτλο Con Landa, ένας 25χρονος συμμετέχοντας πέθανε την πρώτη μέρα των γυρισμάτων από ανακοπή καρδιάς. Τα γαλλικά μίντια κατηγόρησαν τον 38χρονο γιατρό του παιχνιδιού, ο οποίος λίγες ημέρες μετά αυτοκτόνησε. Μια διπλή τραγωδία έπεσε σε βαριά σκιά στο τηλεοπτικό παιχνίδι. Από τη δημιουργία του στα τέλη της δεκαετίας του 90 έως σήμερα, τα reality show έχουν αλλάξει. Ο Big Brother, το πρώτο reality παιχνίδι, βγήκε στον αέρα το 1999 στην Ολλανδική τηλεόραση. Πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο. Με βάση το κόνσεπτ του παιχνιδιού, μια ομάδα ανθρώπων κλεινόταν σε ένα σπίτι για 3 μήνες και η ζωή τους εκεί καταγραφόταν επί 23 ώρες το 24ωρο. Οι τηλεθεατές ενθουσιάστηκαν. Η τηλεοπτική μετάδοση αλλά και το ίντερνετ παρήχαν σε όποιον ήθελε να δει τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το σπίτι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα reality show είχαν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Από τότε, τα προγράμματα αυτά πολλαπλασιάστηκαν. Δεν ήταν αρκετό να καταγράφονται πλέον οι ζωές κάποιων ανθρώπων, αλλά δοκίμαζαν και τα όρια των ανθρώπων. Τους έφεραν αντιμέτωπους με τις φοβίες τους. Πρόσθεταν δοκιμασίες για χάρη της τηλεθέασης ουσιαστικά. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στα reality show θεωρούν πως έχουν μια ευκαιρία ζωής να γίνουν διάσημοι. Και όσοι είναι επώνυμοι, λαμβάνουν μια τονωτική ένεση για την καριέρα τους.